βρήκαμε μια δουλειά μέσα σε εισαγωγικά παραδοσιακή που πέρασε σε εμάς από πάπου προς πάπου. Και όχι μόνο τη διατηρήσαμε, αλλά και μετά προπαντός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τη φτάσαμε σε ένα τέτοιο αξιοζήλευτο σημείο, την ανδρώσαμε τόσο πολύ, ώστε να φέρνουν τα χέρια του Καστοριανού Γουναρά 200 εκατομμύρια συνάλλαγμα δολάρια στον πεζαχτά του κρατικού προϋπολογισμού. Όμως, πέρα από αυτό, ιδρώσαμε χρόνια και χρόνια τώρα να μπορέσουμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον το κρατικό για να βάλουμε πάνω στο τραπέζι το διάλογο και να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ποιοι είναι οι οραματισμοί μας και πού στοχεύουμε? Θέλουμε λοιπόν, σαν πρώτο μέλημά μας, είναι να διώξουμε από τη μέση κάθε παράγοντα που αυξάνει αυτό ακριβώς το κόστος πάνω στο εμπόρευμά μας. Ήδη έχουμε προγραμματίσει και θα μπορέσουμε να το προσπεράσουμε με την Εταιρεία Λαϊκής Βάσης, την ΕΔΙΚΑ. Με την ΕΔΙΚΑ λοιπόν, η οποία σήμερα αποαριθμεί γύρω στα 600 με 700 μέλη, και ευελπιστούμε ότι σε αυτήν μέσα την Εταιρεία Λαϊκής Βάσεως θα μπουν όλοι οι βιοτέχνες που είναι πάνω από 4.000, και έτσι θα γίνει μια δύναμη αρκετά αξιόλογη, θα μπορέσουμε να συμπιέσουμε το κόστος της δουλειάς μας, διώχνοντας από τη μέση όλους τους μεσάζοντας, οι οποίοι ανεβάζουν το κόστος ως να φτάσει στη λιανική πώληση μέχρι και 200%. Μεγάλη στοργή, οπωσδήποτε, έδειξαν οι φορείς, όπως ο ΜΕΧ, ο οποίος μερίμνησε, φρόντισε ήδη να αποκτήσει το πρώτο περιουσιακό της στοιχείο η ΕΔΙΚΑ, τα κάστρα, ένα κτίριο όπου θα αποτελέσει τον πυρήνα για την κίνηση των βιοτεχνών της εταιρείας αυτής λαϊκής βάσεως, και με το δημοπρατήριο εκθετήριο που έχει αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός να κτίσει στην Καστοριά, και όπου εκεί όχι μόνο θα δημοπρατούνται σε τακτές προθεσμίες ή σε τακτό χρόνο γουναρικά παραγωγής Καστοριάς, αλλά και θα είναι ένας χώρος πώλησης των γουναρικών των μετόχων της λαϊκής αυτής εταιρείας σε όλη τη διάρκεια του έτους, πιστεύουμε ότι και με την ανάλογη προπαγάνδα που θα γίνει να φέρουμε το λιανοπολιτή της Ευρώπης, του Καναδά, της Αμερικής στα πόδια του παραγωγού, από εκεί να πάρει το εμπόρευμα και να το διοχετεύσει πλέον με συμπιασμένη τιμή στην αγορά για τη λιανική πώληση. Ένας δεύτερος στόχος είναι οπωσδήποτε, για να αυξηθεί και το συνάλλαγμα που θα έρθει στην Ελλάδα, είναι να δουλέψουμε το δέρμα για δικό μας λογαριασμό. Μέχρι σήμερα σε αυτή τη φάση δουλεύουμε σαν εργάτες των ξένων. Είμαστε φασονιέριδες. Κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες μέχρι σήμερα να πείσουμε το κράτος, εάν λάβει ορισμένα μέτρα, αν δώσει ορισμένα κίνητρα, να μπορέσουμε να αγοράσουμε εμείς πλέον, όπως αγοράζουμε τα αποκόμματα, να αγοράσουμε δέρματα για δικό μας λογαριασμό, να τα επεξεργαστούμε και να μπούμε στη διεθνή αγορά πλέον του δέρματος. Όταν μπορέσουμε να πάρουμε τα δέρματα για δικό μας λογαριασμό, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και ορισμένες άλλες μικροδυσκολίες. Βέβαια, μέχρι σήμερα αυτό που κάναμε ήταν αναγκαίο. Το να δουλέψουμε φασόν εργασία για να μπορέσουμε να οργανωθούμε πάνω ακριβώς στη δουλειά. Όχι πάνω στην τέχνη την οποία ξέρουμε, αλλά πάνω στο σύστημα και στο κύκλωμα του εμπορίου, γιατί μάθαμε πλέον τα μυστικά της, τα οποία στο μέλλον θα μας χρησιμεύσουν για να μπορέσουμε να περάσουμε πιο εύκολα το εμπόρευμά μας στην διεθνή αγορά, το οποίο εμπόρευμά μας θα είναι φτιαγμένο από τα δικά μας χέρια. Γιατί και σήμερα ακόμα, σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει εργαστήρι που να μην έχει τον καθοδηγητή τεχνίτη σε όλη τη δουλειά να είναι Καστοριανός. Έναν άλλο τομέα που στοχεύουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Το διεθνές εμπόριο της Γούνας πλέον διψάει έτοιμο εμπόρευμα. Μέχρι σήμερα
στα αποκόμματα, προπαντός, φτιάχναμε τα πλέτερ, τα μπόντις, τα υφάσματα, ας τα πούμε έτσι, που τα στέλναμε και ανάλογα με τις ανάγκες ο έμπορας έδινε στον τεχνίτη να του κόψει στο μοντέλο το α γουναρικό ή στο, β σχέδιο. Σήμερα, με την καλλιέργεια που κάναμε και στο δέρμα που γίνεται ακριβώς έτοιμο, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε προσωπικό. Αυτό όμως θα επιτευχθεί μόνο με σχολές, μόνο με κρατικό ενδιαφέρον, να φτιάξουμε σχολές όπου θα μπορέσουμε να βγάλουμε τεχνίτες για το πρέτα-πορτέ, να βγάλουμε τεχνίτες για μοντέλα και πέρα από εκεί να ξεκινήσουμε και το απόκομμα, να μην το στέλνουμε πλέον έξω για εμπορία μόνο σε υφάσματα, αλλά να το στέλνουμε έτοιμο, διότι έτσι θα καταφέρουμε και κάτι άλλο. Θα καταφέρουμε μια καινούρια συμπίεση της τιμής και πιο εύκολο πέρασμα στη λιανική πώληση.